Ανάπλαση στην Νέα Ηράκλεια, δήμαρχε στην πλατεία. Ένα έργο το οποίο ήδη έχει αποδοθεί στο κοινό. Πώς ήταν οι εντυπώσεις σήμερα και πέστε μας δύο λόγια για το έργο. Εγκαίνια στην πλατεία Ηράκλειας, η οποία ήταν μια πραγματικά πλατεία σε κακό χάλι, όταν ανέλαβα δήμαρχος το 2014. Έτσι λοιπόν, μετά από πρόταση του τοπικού συμβουλίου και εφόσον βρήκαμε τη χρηματοδότηση, κάναμε αυτή τη μελέτη, η οποία και εφαρμόστηκε ακριβώς και το έχουμε δώσει στον κόσμο, το απολαμβάνει ο κόσμος και όπως βλέπετε και με την παιδική χαρά που υπάρχει και τα μικρά παιδιά της περιοχής, όχι μόνο και των επισκεπτών. Ένα φανταστικό έργο, το οποίο σχεδιάστηκε και με προτάσεις του πολιτιστικού συλλόγου για να το χρησιμοποιούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως χορευτικές. Γι' αυτό υπάρχει το χοροστάσι, υπάρχουν οι κερκιδούλες γύρω-γύρω, για να μπορεί να χρησιμοποιείται και από τον πολιτιστικό σύλλογο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο κύριο Νικόδημο, τον πατέρα Γαβρίλ της ενορίας εδώ της Νέας Ηράκλειας και την Εκκλησιαστική Επιτροπή, γιατί δίπλα στην πλατεία υπήρχε και ο χώρος της Εκκλησίας. Θα ήταν απαράδεκτο να μην αξιοποιηθεί, να μην ανακοινιστεί και ο χώρος της Εκκλησίας, έτσι μας δώσαν την άδεια και πραγματικά έγινε ένα στολίδι για την Ηράκλεια και για το Δήμο Νέας Προποντίδας. Επίσης, εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η Ηράκλεια, ο Άγιος Παύλος, η Καλλικράτεια έχουν σχέση και με τη λεγόμενη ομάδα Στίβου, την οποία έχουμε στο Δήμο μας, έχουμε μεγάλες επιτυχίες, όπως τη Σελίνα Τσέγκο, με προπονητή τον Ποτσκαρίευτο Γιώργο. Έτσι λοιπόν εδώ στην Ηράκλεια υλοποιούμε, μετατρέπουμε μάλλον το γήπεδο ποδοσφαίρου σε γήπεδο ρήψεων, το οποίο δεν θα είναι μονάχα ένας προπονητικός χώρος, αλλά θα κατασκευαστεί, ήδη έχει κατασκευαστεί το 70% περίπου, θα κατασκευαστεί ένα γήπεδο ρήψεων πρωτοπόρο με όλες τις προδιαγραφές για να γίνονται ακόμη και αγώνες. Για αυτή την ομάδα Στίβου σύντομα θα κάνουμε καινούργια κουλουάρ προπόνησης έξω από το κλειστό του γυμναστήριου του Αγίου Παύλου και έχει ολοκληρωθεί μετά από χορηγία της Big Win και με συμβολή του Δήμου ένα κλειστό γυμναστήριο στο χώρο των πολλαπλών της Καλλικράτειας, όπου εκεί θα μπορούν να προπονούνται με βάρη και τέτοιου είδους πράγματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα στην Ηράκλεια, αφού είμαστε εδώ να το αναφέρουμε, ήταν το παραλιακό μέτωπο. Όταν επισκέφθηκα πρώτη φορά την Ηράκλεια, λέω τελείωσε, θα μας πέσει το χωριό για τόσο κακό χάλι. Εν πάση περιπτώσει κάναμε μία μελέτη, δημοπρατήσαμε το έργο, υλοποιείται αυτή τη στιγμή, το οποίο το έργο αυτό έχει διπλό χαρακτήρα. Ένας είναι να προστατεύσει το παραλιακό μέτωπο από τη διάβρωση των ακτών, και ο άλλος είναι βέβαια να γίνει η ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Ηράκλειας. Τα χρήματα είναι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, οι οποίοι πραγματικά από την πρώτη στιγμή που πήγα και τους εξέθεσα το πρόβλημα με φωτογραφίες και βίντεο, διεπίστωσαν και αυτοί ότι υπάρχει ζήτημα. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε η χρηματοδότησή μας και υλοποιούμε το έργο αυτό που σύντομα πιστεύω θα το εγκαινιάσουμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι με αφορμή τον Πολιούχο βρισκόμαστε και στα εγκαίνια ενός εξαιρετικού έργου του Δήμου Προποντίδας, τα εγκαίνια της κεντρικής πλατείας, της διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας. Είναι ένα επίτευγμα συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της τοπικής κοινότητας, το οποίο βέβαια αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Νέας Ηράκλειας, που είναι και το ζητούμενο. Συγχαρητήρια σε όλους.